Χωρίς καρδιολόγο, εξακολουθεί να λειτουργεί το νοσοκομείο Σιτίας, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή των ασθενών. Η απόφαση του υποδιοικητή της, είπε Κρήτης, για μετακίνηση δύο καρδιολόγων από τα νοσοκομεία Αγίου Νικολάου και Ιεράπετρα σε αυτό τη Σιτίας, παραμένει ανεφάρμοστη, με το Δήμαρχο Σιτίας να ζητά την επιβολή διοικητικών κυρώσεων. Στην αντεπίθεση περνούν οι καρδιολόγοι, οι οποίοι κάνουν λόγο για παράνομη μετακίνηση και απαντούν με ασφαλιστικά μέτρα κατά τη ΔΥΠΕ. Η απόφαση έγραφε ότι έπρεπε να υλοποιηθεί από τις λήψεως, άρα από τις 28 του μηνός, το νοσοκομείο θα έπρεπε να έχει καρδιολόγο. Δυστυχώς έχει περάσει μία εβδομάδα, δεν έχει γίνει καμία απολύτως κίνηση, δεν έχει υλοποιηθεί η απόφαση, που σημαίνει πρακτικά ότι αυτό ενέχει άρνηση στην εκτέλεση μιας εντολής. Από τη στιγμή που δεν υλοποιείται μια εντολή, γιατί δεν έχουν ασκηθεί εκείνες οι διοικητικές κυρώσεις που θα πρέπει να ασκηθούν. Οι γιατροί του νοσοκομείου Σιτίας θέτουν ευθέως και ηθικό ζήτημα, ενώ κάνουν λόγο για συμφέροντα. Δυστυχώς ο διοικητής του Αγίου Νικολάου, παρότι έπρεπε να πάρει θέση, δεν πήρε. Κρύφτηκε πίσω από τη θέση του καρδιολόγου κυρίου Ανδριώτη, ο οποίος βεβαίως αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα των καρδιολόγων. Γνωρίζω ότι δεν είναι εύκολη η μετακίνησή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΔΥΠΕ τώρα έχει να αντιμετωπίσει έναν ακόμη πονοκέφαλο, καθώς οι δύο δανεικοί γιατροί κατέθεσαν ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος της διεύθυνσης, θεωρώντας παράνομη τη μετακίνησή τους στο νοσοκομείο της Σιτίας. Με αυτό το νέο δεδομένο, καλείται να καταθέσει αναθεωρημένες προτάσεις, ενώ τα ασφαλιστικά μέτρα πρόκειται να εκδικαστούν τις επόμενες ημέρες στο διοικητικό εφετείο Χανίων. Γνωρίζω τα προβλήματα που υπάρχουν μέσα από μια διαδικασία τέτοια, αλλά δεν είναι ηθικό, σαν δημόσια λειτουργή, να χρησιμοποιούμε το άλοθη ότι είναι δύσκολη μετακίνηση, όταν έχουμε να κάνουμε με την παροχή υπηρεσιών προς ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Πάντως, η μη εξέπρεση λύση στο ζήτημα αυτό δημιουργεί εντονότατη ανασφάλεια σε περισσότερους από 20.000 κατοίκους. Χρειάζεται όμως μια εγρήγορση και του κόσμου, το να γίνουν τα πράγματα πιο δύσκολα. Το να μείνουμε μόνο στα χαρτιά που κάνει και ο διοικητής του νοσοκομείου, που στέλνει απάνω σε οποιοδήποτε στη ΔΥΠΕ, στο διοικητή των διασυνδεόμενων νοσοκομείων. Θα παραμείνω, εγώ πιστεύω, στα χαρτιά. Οπωσδήποτε χρειαζόμαστε ένα καρδιολόγο. Ούτε ο ένας μας κάλυπτε. Ήταν μια μεσοβέζικη λύση εντός εισαγωγικών, αλλά τουλάχιστον καταφέραμε και λειτουργούσαμε τα χειρουργία και οι παθολογικοί κλινικοί περίμεναν τα περιστατικά της την επαύριο που θα έρχονταν ο καρδιολόγος, όταν δεν εφημέρευε, για να μας πει τη γνώμη του. Όλη η Σιτία να ξεσηκωθεί. Είναι πλέον ώρα η παθητική στάση ή η στάση μαζί με τα άλλα νοσοκομεία να τελειώσει. Συνάντηση για το θέμα είχαν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Πλακιωτάκης με τον αρμόδιο υπουργό, ο οποίος αρκέστηκε στη δέσμευση ότι θα επαναπροκηρυχθεί η θέση του επικουρικού καρδιολόγου, κάτι το οποίο είχε επαναληφθεί στο παρελθόν, χωρίς όμως αποτέλεσμα.